Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να είναι μαζί μας ένας εκλεκτός επιστήμον, ο ιατρός κύριος Κυπριανός Χριστοδουλίδης, που είναι ειδικευμένος στην ειδική παθολογική με χρόνια πολλά πείρας και έχει ασχοληθεί με ένα αντικείμενο που μας προβληματίζει στις μέρες μας. Έχει ασχοληθεί με τις μεταμοσχεύσεις των ιστών οργάνων σώματος. Τον καλέσαμε λοιπόν και τον παρακαλούμε να μας δώσει τα φώτα του από την ενασχόλησή του με αυτό το αντικείμενο, γιατί όλοι μας, βάσει μάλιστα νόμου, χωρίς να το ξέρουμε καν, είμαστε δότες. Όλοι μας, βάσει του νόμου 1383 της 4-5-83, είμαστε βάσει του νόμου αυτού, συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 7, δότες χωρίς καν να το έχουμε ακούσει, να το έχουμε συζητήσει και να το έχουμε αποδεχτεί. Και εάν κάποιος αποθάνει, κλινικώς γίνει νεκρός όπως λέγουν, είναι μια προϋπόθεση για να έχουν δυνατότητα να αφαιρέσουν τα όργανα, μπορούν να τον θέσουν σε αυτή την δοκιμασία, να του αφαιρέσουν τα όργανα χωρίς καν να το έχει ζητήσει και να το έχει αποκλείσει ο μέλλον αγενή δότης. Άρθρο λοιπόν 7 του νόμου που αναφέραμε, παράγραφος 2. Αν εφελήσεις του δότη. Απομένως, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν πρέπει να ασχολούμεθα μόνο με τον άρτον των επιούσιων, με τα καθημερινά προβλήματα, με τα συλλαλητήρια, με τις απεργίες και με τόσους άλλους θορύβους που συνεχώς με αυτά τροφοδοτούμε και τα κανάλια, τα μέσα ενημερώσεως. Θα έπρεπε να μας απασχολούν και προβλήματα ποικίλα, διαφορετικά από τις καθημερινής, θα λέγαμε, φαυλότητας. Προβλήματα τόσο σημαντικά που μας έχουν απασχολήσει και θα μας απασχολήσουν. Ένα από αυτά που πρέπει να το συζητήσουμε με γνώμονα την αλήθεια, με γνώμονα την αληθινή επιστήμη, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει και παρεπιστήμη, θα λέγαμε, μια επιστημονίζουσα νοοτροπία η οποία κάθε άλλο παρά στηρίζεται στην αλήθεια, αλλά εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες οι οποίες υπαγορεύουν κάποια παραποίηση της αλήθειας, κάποια παραπληροφόρηση, ώστε κινδυνεύουμε όλοι μας, αγαπητοί τηλεθεατές, να γίνουμε δότες, δηλαδή να μας κομματιάσουν όταν αποθάνουμε, κλινικώς, θα δούμε τι είναι αυτό, και μάλιστα όταν θα δηλώσουμε και τα στοιχεία της ταυτότητας, υπάρχει σαν 18ο στοιχείο της ταυτότητας αυτό το λεγόμενο διός, που σημαίνει δωρητής ιστών οργάνων σώματος, που αν δεν ξέρει ο πολίτης τι ακριβώς σημαίνει αυτό, μπορεί να πέσει στην παγίδα, άθελα του να αυτοκτονήσει το απόντινα, να δεχτεί να αυτοκτονήσει, να δεχτεί την αυθανασία. Θα θέλαμε λοιπόν, κύριε Κυπριανέ Χριστοδουλίδη, να μας δώσετε την πείρα σας και σας ευχαριστούμε εμπρότης που δεχτήκατε να έρθετε στην εκπομπή μας. Δώστε μας λοιπόν τα φώτα σας στο θέμα αυτό και θα προσπαθήσουμε να το ερευνήσουμε αντικειμενικά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από πότε ξεκίνησε αυτή η υπόθεση των μεταμοσχεύσεων? Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ορισμένα πράγματα για να ενημερωθεί ο κόσμος περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Επιτρέψτε μου να πω ότι κατά κάποιον τρόπο είμαστε λιγάκι ανακόλουθοι. Δηλαδή οι μεταμοσχεύσεις έχουν μπει καλά στη ζωή μας και εμείς ερχόμαστε τώρα με σχήμα προθύστερο να συζητήσουμε για κάτι που πλέον και νομικά έχει κατοχυρωθεί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονται κατά καιρούς στις οθόνες των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων ότι έλαβαν όργανα και ζουν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εάν εμείς αυτή τη στιγμή καθόμαστε και συζητάμε για κάτι,
είμαστε κατά κάποιον τρόπο ανακόλουθοι. Αυτές οι συζητήσεις έπρεπε να είχαν γίνει πολύ πριν αρχίσουν οι μεταμοσχεύσεις. Δυστυχώς όμως, όπως γίνονται όλα τα πράγματα εδώ στην χώρα μας, ο νόμος αυτός εν κρυπτό και παραβίστο ψηφίστηκε εν μια νυχτή, χωρίς να γνωρίζει κανένας περί τίνος επρόκειτο, ούτε συζητήσεις είχαν γίνει, απλώς στον στενό ιατρικό κύκλο, τον πάρα πολύ στενό ιατρικό κύκλο, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι γιατροί βρέθηκαν, έκαναν ένα συμβούλιο και απεφάνθησαν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ευσταθεί επιστημονικός. Και βέβαια δεν έγιναν σε εμάς εδώ, οι απαντήσεις ήρθαν έτοιμες, κονσέρβα απ' έξω. Όπως τα παίρνουμε όλα έτσι και το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου ήρθε κονσέρβα σε εμάς. Δεν το συζητήσαμε καθόλου. Από πού μας ήρθε? Μας ήρθε προφανώς από την Εσπερίεν και πέραν του Ατλαντικού. Λοιπόν, δεν ξέρω εκεί οι άνθρωποι πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά οι όλοι βέβαια... Ίσως από αυτούς που όταν αποθάνει κανείς σύζυγος, αδελφός ή άντρας γυναίκα, όταν είναι σε εκδρομή, σε αναψυχή, τον βάζουν στο ψυγείο να διασκεδάσουν και να τον κυδεύσουν μετά. Ναι. Δηλαδή τον άνθρωπο τον κάνουν κατεψυγμένο, κρέας. Θα μπορούσα να ισχυριστώ και να πω ότι δεν είναι άσχετο με την όλη ηθική φιλοσοφία και θεολογία, αν θέλετε, της Δύσεως, αυτή η κατάληξη, το να βλέπουμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός όταν υποστεί βλάβη στον εγκέφαλο. Μάλιστα. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ οι κύριοι αυτοί της Εσπερίας οι επιστήμονες διατείνονται ότι όταν υποστεί η εγκεφαλική βλάβη μία εντετοπισμένη περιοχή του εγκεφάλου, η ψυχή του ανθρώπου έρεται από το σώμα. Επέρχεται πλήρης διαχωρισμός. Αλλά θα συζητήσουμε γι' αυτό, να επανέλθω στο ερώτημα που μου θέσατε. Μάλιστα. Από πότε περίπου αρχίζει η ιστορία αυτή των μεταμοσχεύσεων? Επισήμως η μεταμόσχευση καθιερώνεται από τον Μπάρναρντ με την περίφημη εκείνη επέμβαση που είχε κάνει στο ένα νοσοκομείο της Νοτίου Αφρικής, μεταμόσχευση καρδίας. Η υπόθεση των μεταμοσχεύσεων χρονολογείται περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και ως πυνθήρας για αυτού του είδους τις θεραπευτικές επεμβάσεις αρχίζει να δίδεται κυρίως από την πάθηση εκείνη που λέγεται χρονία νεφρική ανεπάρκεια. Γνωρίζαμε ότι ο άνθρωπος μπορούσε να αντιμετωπιστεί θεραπευτικά εάν είχαμε τη δυνατότητα να διλύσουμε το αίμα, να το καθαρίσουμε, και συνεπώς οι επιπτώσεις από την συσσόρευση των τοξικών παραγόντων, από την αποδόμηση των τροφών και των λοιπόν συστατικών του ανθρωπίνου οργανισμού, αν μπορούσαμε λοιπόν να αποκαθάρουμε το αίμα από αυτές τις τοξικές ουσίες, θα μπορούσαμε να παρατείνουμε τη ζωή του πάσχοντος. Εφευρέθησαν τα διάφορα μηχανήματα. Οι ασθενείς αυτοί είδαμε ότι μπορούσαν να επιζήσουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Βέβαια η ποιότητα της ζωής δεν ήταν όπως την αναμέναμε, ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Και η σκέψη αρχικώς εγένετο αν θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας πτωματικός νεφρός. Στην αρχή όταν χρησιμοποιούσαμε την λέξη πτωματικός νεφρός, είμαστε κυριολεκτούσαμε, δηλαδή παίρναμε νεφρό από ένα πτώμα. Σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο πτωματικός νεφρός, θέλοντας να επισημάνουμε ότι λαμβάνουμε έναν νεφρό από έναν εγκεφαλικά νεκρό ή κλινικά νεκρό άνθρωπο. Το κατά πόσον είναι νεκρός ή όχι αυτός ο άνθρωπος θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί τοποθετείται, έτσι αρχίζει η ιστορία με τις μεταμοσχεύσεις. Ο σπινθήρας ήταν οι παθήσεις των νεφρών, η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Στη συνέχεια έχουμε τον Μπάρναρντ, ο οποίος κατορθώνει να μεταμοσχεύσει την καρδιά από έναν νεκρό σε έναν άλλον άρρωστο. Και αξίζει επίσης να πω ότι στην αρχή των μεταμοσχεύσεων, όταν αρχίσαμε να κάνουμε τις επεμβάσεις αυτές, από τη μία πλευρά είχαμε τις λεγόμενες πτωματικές μεταμοσχεύσεις και είχαμε τη δωρεά πτώματος. Πετύχαιναν αυτές οι μεταμοσχεύσεις? Αυτές οι μεταμοσχεύσεις απετύχαναν. Δεν είχαν επιτυχία. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά είχαμε τις μεταμοσχεύσεις από δωρητάς σώματος. Υπήρχε δηλαδή υπήρχε αυτή η σαφή διάκριση από νεκρούς και από ζώντες δότες,
με τη διαφορά ότι οι ζώντες ήταν ένα συγγενικό άτομο. Ή ο πατέρας, ή η μητέρα, ή ο αδελφός, ή κάποιος στενός συγγενής, εν πάση περιπτώσει. Ο υγιής. Λοιπόν, αυτό ήταν η δωρεά σώματος. Από έναν υγιή ζώντα να αφαιρεθεί ένα όργανο, το νεφρό συνήθως, και στη συνέχεια να δοθεί στον λήπτη, στον πάσχοντα. Αυτή ήταν η δωρεά σώματος. Και από την άλλη μεριά ήταν η δωρεά πτώματος που παίρναμε από ένα όντως πτώμα, ένα όργανο, το οποίο είναι απερίπτετο. Σήμερα, όπως θα έχετε διαπιστώσει, γίνεται αναφορά σε πτωματικές μεταμοσχεύσεις και οι πτωματικές μεταμοσχεύσεις αφορούν στην αφαίρεση ενός οργάνου από έναν εγκεφαλικά ή κλινικά νεκρό. Το κατά πόσον τώρα αυτός ο νεολογισμός επιστημονικός είναι έγκυρος ή όχι, έπρεπε να το είχαμε συζητήσει πολύ πριν αποφασίσουμε να θεσπίσουμε αυτόν τον νόμο. Μάλιστα. Περί μεταμοσχεία, περί εγκεφαλικού ή κλινικού θανάτου και τα κριτήρια. Τα οποία κριτήρια μπορούμε κάλλιστα να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Όταν σταματήσει η καρδιά, μετά πόσα λεπτά είναι άχρηστα τα όργανα? Λοιπόν, η καρδιά μπορεί να μην έχει σταματήσει, η καρδιά μπορεί να λειτουργεί, εάν έχουμε τον άρρωστο στο κρεβάτι καθυλωμένο και τον συντηρούμε με το μηχάνημα του τεχνητού πνεύμονος, με την τεχνητή συσκευή αναπνευστικής υποστηρίξεως. Και από την άλλη μεριά έχουμε την παροχή καρδιακής ανατάξιος, ας το πούμε, σε περίπτωση που διαταραχθεί ο καρδιακός ρυθμός. Αν λοιπόν έναν άρρωστο, ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός, τον διατηρήσουμε με αυτά τα δύο μηχανήματα, με καρδιακή και αναπνευστική υποστήριξη, και περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, τα όργανα αυτά θα είναι άχρηστα. Μάλιστα. Κατά κανόνα μας χρειάζονται όργανα τα οποία αφής έχει υποστεί τον κλινικό θάνατο ο ασθενής, αυτή τη στιγμή υποστεί την κάκωση, την εγκεφαλική που τον έχει ρίξει, τον έχει φέρει στο κόμμα, όσο το δυνατόν συντομότερο αφαιρεθούν τα όργανα, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Όσο παρατείνεται ο χρόνος επιβιώσεως αυτών των ανθρώπων, τα όργανα υφίστανται ορισμένες παθολογικές, παθολογοανατομικές μεταβολές και δεν μας είναι χρήσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να συγκρατήσουμε ότι εκείνο που μας χρειάζεται είναι όσο το δυνατόν εγκύτερα από τις εγκαταστάσεις του κλινικού ή εγκεφαλικού θανάτου, αυτή τη στιγμή δηλαδή ο γιατρός πει ότι αυτός έχει εγκεφαλικό ή κλινικό θάνατο, να αφαιρεθούν τα όργανα. Δεν μας συμφέρει να παρατείνεται δηλαδή η τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής και της καρδιακής λειτουργίας. Κατά κανόνα σας λέω ότι δεν υποστηρίζουμε την καρδιακή στους κλινικά ή εγκεφαλικά νεκρούς, δεν υποστηρίζουμε την καρδιακή λειτουργία, την αναπνευστική λειτουργία κατ' εξοχήν υποστηρίζουμε, διότι η καρδιά δουλεύει μόνη της, μπορεί να δουλεύει μόνη της, αλλά λόγω της μεγάλης διαταραχής που επέρχεται στους ηλεκτρολίτες, στην οξυοβασική, όπως λέμε, ισορροπία των ιστών του ανθρωπίνου οργανισμού, υφίστανται λεπτές διαταραχές της χημικής συστάσεως των υγρών του σώματος, η καρδιά παρουσιάζει ορισμένες διαταραχές και είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό και παρακολουθούμε τον ασθενή, παρακολουθούμε τον καρδιακό ρυθμό, ώστε να επέμβουμε όταν δούμε ότι αρχίζουν πλέον να υποδηλώνονται τα σημεία της καρδιακής υποστολής. Έχω εδώ στα χέρια μου ένα άρθρο του Εμμανουήλ Παναγοπούλου, αναπληρωτού, αμύστου επικούρ καθηγητού χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος λέγει ότι τα προσμεταμόσχευση όργανα πρέπει να λειτουργούν συνεχώς μέχρι τη στιγμή της μεταμοσχεύσεως. Μέχρι τη στιγμή της αφαιρέσεως. Ναι. Δηλαδή η πιο ιδανική περίπτωση μεταμοσχεύσεως. Γιατί αλλιώς λέει υφίστανται μόνιμες βλάβες και γίνονται άχρηστα. Η ιδανικότερη περίπτωση είναι. Και μπορούν να λειτουργούν όργανα χωρίς να ζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ ακριβώς πλησιάζουμε προς την καρδιά του προβλήματος. Προσέξτε να δείτε τώρα πώς έχει το πράγμα. Τι είναι αυτός ο ασαφής και απροσδιόριστος κλινικός ή εγκεφαλικός? Τι είναι αυτό που λέει εγκεφαλικός θάνατος? Ναι, δηλαδή ακριβώς, έχουμε διαχωριστή γραμμή ότι μέχρι εκεί είναι ζωντανός, νεκρός, νεκρός, ζωντανός, αποθαμένος. Εγώ, προσέξτε να δείτε,
Είμαι διατεθειμένος να καθίσω σε ένα τραπέζι να συζητήσω με έναν συνάδελφό μου, ο οποίος υποστηρίζει αυτή την άποψη, και μάλιστα έχω προκαλέσει κατ' επανάληψη με διάφορες επιστολές και άρθρα τέτοιο διάλογο. Εγκεφαλικός θάνατος, λοιπόν, ή κλινικός, ναι, λεγόμενος. Λοιπόν, αυτό δηλαδή είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην επιστημονική αλήθεια ή είναι μια εφεύρεση για κάποια σκοπιμότητα, λοιπόν, εγώ για να εξυπηρετήσει με τα μοσχεία. Ναι, εγώ υποστηρίζω το δεύτερο, ότι είναι ένα λογοπαίγνιο το οποίο εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες. Επιστημονικός απορρίπτεται, είναι τελείως αβάσιμος και ανυπόστατος αυτός ο όρος. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν ανακαλύψαμε κάτι το καινούριο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι γνώσεις μας όσον αφορά αυτό τον τομέα ήταν καθυστερημένες και τώρα συνέβη κάτι, όπως για παράδειγμα τον 14ο-15ο αιώνα που βρέθηκε ανακαλύψαμε την Αμερική, να πούμε ότι βρήκαμε κάτι θησαυρό, ξέρω εγώ, ή κάτι το καινούριο. Ή ξέρω εγώ, όπως ψάχνουν να βρουν τους πλανήτες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οι άνθρωποι από αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ στη γη, υφίστανται εγκεφαλικές κακώσεις. Λοιπόν, είχε παρατηρηθεί και κατά το παρελθόν και τους απότερους αιώνες του παρελθόντος, είχε παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι υφίστανται κάκωση στον εγκέφαλο, περιέπιπταν στην κατάσταση του κόμματος και δεν ήξεραν αν αυτοί είναι ζώντες ή αν είναι νεκροί. Λοιπόν, είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό. Δεν ήρθαμε εμείς εδώ να το βρούμε τώρα και να πούμε ότι κάτι καινούργιο ανακαλύψαμε. Αυτή η κατάσταση του κόμματος, ή αν θέλετε ας χρησιμοποιήσω τον νεολογισμό του εγκεφαλικού θανάτου, είχε διαπιστωθεί και κατά το παρελθόν. Μάλιστα. Φανταστείτε έναν ο οποίος ύπευε το άλογο του και ξαφνικά χτυπούσε σε ένα δέντρο, σε ένα κλαδί και έπεφτε κάτω, υφίστατο κάκωση στον εγκέφαλο. Μπορούμε να δείξουμε εδώ στην φωτογραφία αυτή σε ποιο σημείο ακριβώς γίνεται η κάκωση. Στην κάμερα. Ναι. Μπορούμε να δείξουμε εδώ σε ποιο σημείο. Η κάκωση, για να χαρακτηριστεί κάποιος ως κλινικά ή εγκεφαλικά νεκρός, εδώ είναι μια εγκάσια διατομή του ανθρωπίνου κρανίου και της σπονδυλικής στήλης. Εδώ είναι ο πρώτος αυγενικός σπόνδυλος και ο πρώτος και ο δεύτερος. Εδώ είναι ο τρίτος αυγενικός σπόνδυλος. Το διάστημα αυτό λέγεται μεσοσπονδύλιο διάστημα. Αυτό είναι το δεύτερο μεσοσπονδύλιο, το τρίτο μεσοσπονδύλιο διάστημα. Εδώ είναι ο νοτιαίος μυελός και στο σημείο, στο όριο αυτό εδώ, στον πρώτο δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο και στο όριο του δευτέρου προς το τρίτο μεσοσπονδύλιο διάστημα, εδώ είναι ο προμήκης. Λοιπόν, και άνωθεν του προμήκους είναι ο εγκέφαλος. Η βλάβη, λοιπόν, που πρέπει να υποστεί ένας άνθρωπος για να χαρακτηριστεί ως κλινικά ή εγκεφαλικά νεκρός, πρέπει να εντοπίζεται σε αυτό εδώ το σημείο. Πώς λέγεται εγκεφαλικό? Λέγεται εγκεφαλικό στέλεχος. Είναι ο προμήκης, είναι ένα μέρος δηλαδή του εγκεφαλικού στελέχους. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εάν υποστεί την βλάβη ο άνθρωπος, περιπίπτει στην κατάσταση του κόμματος. Μάλιστα. Στην κατάσταση αυτή του κόμματος, βέβαια, έχουν θεσπιστεί τα κριτήρια του λεγόμενου εγκεφαλικού θανάτου και τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου αναφέρουν εδώ ότι ο ασθενής πρέπει να έχει κλειστές τις κόρες των οφθαλμών, οι κόρες των οφθαλμών να είναι διασταλμένες και να μην αντιδρούν στο φως, να είναι κατηργημένο το αντανακλαστικό του κερατοειδούς. Ζητάται επίσης να είναι κατηργημένο το αίθουσο οφθαλμοκινητικό αντανακλαστικό. Ζητάται να διαπιστώνεται κατάργηση αντιδράσεως των εγκεφαλικών συζυγιών κατόπιν καταλήλων ερεθισμάτων εις διάφορα σημεία του σώματος. Επίσης ζητάται να είναι κατηργημένα τα αντανακλαστικά του φάρυγγος, κατάργηση της αντιδράσεως των ερεθισμών των βρόχων και της τραχείας. Ζητάται επίσης να υπάρχει απουσία ή ασδήποτε αναπνευστικής κινήσεως μετά την αποσύνδεση του ασθενούς από το αναπνευστικό μηχάνημα και ούτω καθεξής. Αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, είναι αποκλειστικά που μας πείθουν ότι είναι νεκρός ο βαρύ ασθενής? Ναι. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μας πείθουν, εδώ, ή μήπως έχουμε και στοιχεία τα οποία μας δηλώνουν ότι εδώ υπάρχει ζωή? Αυτά εδώ τα στοιχεία. Και τι είναι εκείνο που προσδιορίζει την ζωή, ας πούμε, κάποια κίνηση, αυτόνομη, ή υπάρχει κάποιο πνεύμα το οποίο ζωοποιεί το σώμα? Μάλιστα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατρέ μου, ότι διάβασα τον νόμο αυτό, τον 1483 του 83, και αυτή εδώ την απόφαση 9
της 21ης Ολομελίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που έγινε στις 23/85. Ούτε στο νόμο, ούτε στην απόφαση αυτή συνάντησα πουθενά τον όρο πνεύμα, τον όρο, την αιτία που ζωοποιεί τον άνθρωπο και το σώμα τον κάνει να κινείται, να λειτουργεί, να είναι ζωντανό. Δηλαδή θέλουν να μας εμπνεύσουν ένα πνεύμα ηλιστικό, ότι ο άνθρωπος είναι μια ζωτική ενέργεια που ταυτίζει τον άνθρωπο με το ζώο. Είναι μια μηχανή. Λένε ότι ο άνθρωπος είναι μια μηχανή. Παρομοιάζουν την περίπτωση του κλινικά ή εγκεφαλικά νεκρού, την παρομοιάζουν με μια ατμομηχανή. Έτσι. Που βέβαια τα βαγόνια έχουν μείνει ανέπαφα, αλλά έχει χαλάσει η μηχανή. Και συνεπώς για να μπορέσουν να κινηθούν τα βαγόνια, πρέπει να βγάλουμε τη μηχανή και να βάλουμε άλλη μηχανή. Μάλιστα. Τα βαγόνια είναι εντάξει. Αλλά αυτό βέβαια ο άνθρωπος. Είναι ένα συλλισμό. Προσέξτε να δείτε, δεν μπορούμε έτσι να μηχανοποιούμε τον άνθρωπο και τα όσα έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Λοιπόν, και μιλάνε εδώ για νεκρό τη στιγμή που δεν κάνουν καμία αναφορά στο πνεύμα που τον ζωοποιεί, τα μέλη του σώματος και τα κινεί. Ναι. Και βλέπουμε κάποιες αντιφάσεις, κάποιες ανακρίβειες, κάποια φοβερά θα λέγαμε ύποπτα πράγματα. Ανάπτυξη λέει πτωματικών μεταμοσχεύσεων εφόσον είναι δυνατή η αφαίρεση οργάνων από δότη που είναι εγκεφαλικά νεκρός. Δηλαδή τι πάνε να πει εγκεφαλικά νεκρός, έχουμε και άλλων νεκρών. Είναι νεκρός, όντως νεκρός, νεκρός ή είναι νεκρός κατά το ίμιση. Έπειτα βλέπουμε κάποιες, λέει και εδώ λοιπόν, τι είναι λοιπόν πώς μπορούμε να ορίσουμε τον εγκεφαλικά νεκρό. Λοιπόν, ο εγκεφαλικά νεκρός. Με συνοπτικότητα, ο εγκεφαλικά νεκρός είναι ένας άνθρωπος που έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια βαρία εγκεφαλική κάκωση. Μάλιστα. Είναι μια βαρία εγκεφαλική κάκωση, η οποία μπορεί να έχει είτε αιμορραγία να έχει συμβεί στον εγκέφαλο, είτε να έχει έλθει θλάση εγκεφαλική ουσία, καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων κ.ο.κ. Με αποτέλεσμα αυτή η βλάβη να έχει επιφέρει κόμμα. Μάλιστα. Στον ασθενή. Ο ασθενής περιπίπτει στην κατάσταση του κόμματος. Και δεν έχει κάποιες λειτουργίες. Λοιπόν, και απουσιάζουν ορισμένες λειτουργίες. Στην κατάσταση του κόμματος, οπωσδήποτε. Με τρία λόγια αυτές οι λειτουργίες που δεν υπάρχουν. Οι λειτουργίες που δεν υπάρχουν απαντώνται και στους ασθενείς εκείνους οι οποίοι παίρνουν νάρκωση. Οι ασθενείς οι οποίοι υφίστανται για τον Α ή Β λόγο νάρκωση, βαθύ ανάρκωση, μπορεί να πει κανένας ότι ένα μέρος από αυτά εδώ τα κριτήρια. Ένα μέρος από αυτά εδώ τα κριτήρια απαντώνται σε αυτούς τους ασθενείς. Βέβαια δεν, η αναπνευστική Μάλιστα. λειτουργία επανέρχεται μετά την αποσύνδεση του ασθενούς του χειρουργημένου. Και συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι ό,τι παρουσιάζει ένας ναρκωμένος ασθενής παρουσιάζει και ένας ασθενής ο οποίος θεωρείται κλινικά ή εγκεφαλικά νεκρός. Η διαφορά είναι προφανής ότι ένας ασθενής ο οποίος μπαίνει στο χειρουργείο για να και ναρκώνεται για μια επέμβαση, δεν είναι, ταυτόχρονα δεν πάσχει από κάκωση του εγκεφάλου. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου βέβαια το ένα κόμμα διαφέρει από το άλλο κόμμα, το κόμμα της ναρκώσεως, από το κόμμα του εγκεφαλικού θανάτου, διαφέρει κατά τούτο, ότι ο μεν ένας έχει κόμμα εκ ναρκώσεως, χωρίς εγκεφαλική βλάβη, ενώ ο άλλος έχει κόμμα συνεπία εγκεφαλικής βλάβης. Και μπορεί γιατρέ μου να πούμε ότι όλη η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται από το εγκεφαλικό στέλεχος, γιατί εδώ το ταυτίζουν αυτό. Λένε λοιπόν, ορισμό, ο θάνατος λέει ο εγκεφαλικός, του εγκεφαλικού στελέχους ταυτίζεται, είναι ή ταυτίζεται με το θάνατο του ανθρωπίνου σώματος. Γιατί καταργείται η αυτόματη αναπνοή, όπως είπατε, και σε δεύτερο στάδιο η κυκλοφορία. Με συνέπεια το θάνατο όλων των κυττάρων του οργανισμού. Λοιπόν, ταυτίζεται η ζωή και ο θάνατος με μια λειτουργία ή με μια ανακοπή λειτουργίας του, εγκεφαλικού στελέχους. Βλέπουμε εδώ κάποιες ανακρίσεις. Δηλαδή η ψυχή τι ρόλο παίζει. Ναι, σας είπα στην αρχή, σας είπα ότι εδώ χαρακτηριστικά απεικονίζεται. Όλος άνθρωπος ζωντανός οργανισμός είναι το εγκεφαλικό στελέχος. Χαρακτηριστικά απεικονίζεται η όλη νοοτροπία και η όλη αντίληψη η οποία δημιούργησε το οικοδόμημα αυτό της επιστήμης. Αυτό το οικοδόμημα της επιστήμης και, το οποίο, και η οποία νοοτροπία και αντίληψη σαφώς λέγει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι εντοπισμένη σε ένα σημείο του εγκεφάλου. Αυτή τη στιγμή γίνει βλάβη σε αυτό το σημείο, η ψυχή του ανθρώπου πάβει να υπάρχει. Ναι. Αυτή η νοοτροπία δημιούργησε την επιστήμη και πάνω σε αυτή την αντίληψη δομήθηκε όλη η επιστήμη. Και αν σήμερα υφιστάμεθα τόσα δεινά, ούτως ώστε να βλέπουμε από τη μια μεριά να έχουμε τόσα αγαθά
που δεν τα αμφισβητεί κανένας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι αυτά τα αγαθά που μας προσφέρει ο δυτικός πολιτισμός συνοδεύονται από πάρα πολλά δεινά. Δεινά τέτοια δηλαδή, από τα οποία τώρα δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να διαφύγουμε, πώς να γλιτώσουμε. Μάλιστα. Έχουν μολυνθεί τα πάντα. Οι θάλασσες, ο αέρας, η γη, δεν υπάρχει κάτι που έχει μείνει αμόλυντο. Εγώ θα ήθελα να πιστέψω, γιατρέ μου, σε αυτό. Διάβασα με προσοχή αυτά τα οποία μου προμηθεύσατε, αυτή την απόφαση πότε είναι κανείς νεκρός του και εσύ, πώς λέμε, του Συμβουλίου, Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, και τον νόμο, αυτό που ανέφερα επανειλημμένος. Και θέλω να καταλήξω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στα συμπεράσματα που βγάζει αυτή η απόφαση, που θα έδωσε στα νοσοκομεία να είναι δείκτης πορείας. Δηλαδή, πήρατε έναν. Είναι εγκεφαλικά νεκρός, δηλαδή δεν λειτουργεί το εγκεφαλικό στέλεχος, άρα κόφτε τον, κομματιάστε τον, δώστε τα όργανα του ώστε να γίνουν μεταμοσχεύσεις. Και λένε, ορισμός του θανάτου λοιπόν του ανθρώπινου σώματος, του ανθρώπινου σώματος θανάτου. Δηλαδή, ο άνθρωπος πεθαίνει το σώμα. Κοιτάξτε πόσον αγνοούν την ψυχή. Μα λέμε πέθανε ο τάδε. Ο άνθρωπος πεθαίνει. Δεν πεθαίνει το σώμα, γιατί το σώμα δεν έχει αυτόνομη ζωή. Κοιτάξτε τι ανακρίβειες, και θα τα δίνουν, ας πούμε, επιστήμονες που μπορούν να αγνοούν το πνεύμα. Να... Τι είναι λοιπόν, ο άνθρωπος. Ναι, ακούστε να δείτε. Οι γιατροί δεν φημίζονται, και άλλωστε το ομολογούν και οι ίδιοι, δεν φημίζονται για γνώση του γλωσσικού αντικειμένου. Μα, δεν κοιτάξτε, έχουν γνώσεις φιλολογίας και, και οι ίδιοι προσπαθούν. Ανακατεύονται σε θέματα τα οποία βέβαια απαιτούν πολύ μεγάλη σχολαστική γνώση του αντικειμένου που λέγεται γλώσσα. Πρέπει να το γνωρίζεις για να συντάξεις ένα τέτοιο κείμενο, πρέπει να είσαι άριστος γνώστης της γλώσσης και συνεπώς... Όχι, εγώ δεν το βλέπω από πλευράς γλώσσης. Εγώ το βλέπω και από πλευράς γλώσσης. Ναι. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό και είναι γεμάτο από... Από πλευράς περιεχομένου. Ασάφιες... Τι είναι ο άνθρωπος, να μας πούνε, όταν μαθαίνουμε από το δημοτικό σχολείο και το ζούμε. Ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, πνεύμα και ύλη, σώμα και πνεύμα. Δηλαδή αγνοούν το πνεύμα και μιλούν περί σώματος αυτονόμου που αυτόνομα ζει. Μα ποια δύναμη, ποια είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής του σώματος. Που λέει, ξαναδιαβάζω, ορισμός θανάτου λέει του ανθρωπίνου σώματος. Λέει το σώμα το ανθρώπινο το χωρίζουν από την ψυχή και πεθαίνει μόνο το σώμα. Χωρίς ψυχή είναι νεκρό ήδη το σώμα. Μόνο τότε είναι νεκρό όταν δεν έχει μέσα την ψυχή. Έχει αναθεωρηθεί, λέει, από ιατρικής σκοπιές. Μα ρώτησε έναν θεολόγο, ρώτησε έναν πνευματικό άνθρωπο. Πήραν μόνο ένα άνθρωπο και τον είδαν σαν σώμα που τον ψηλαφούμε. Το πνεύμα δεν το βλέπουμε φυσικά. Θα μπορούμε να το αγνοούμε. Και να συμπληρώσω. Ότι ταυτίζεται, λέει, ο θάνατος με τον εγκεφαλικό θάνατο. Και προχώρω. Το τμήμα εκείνο του εγκεφάλου από το οποίο εξαρτώνται οι βασικές λειτουργίες, το αναφέραμε, είναι το εγκεφαλικό στέλεχος. Κατακολουθεί η ανεπανόρθωτη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους ισοδυναμεί με τον εγκεφαλικό θάνατο και το θάνατο του ατόμου. Κοιτάξτε, δηλαδή, σοφίσματα. Δηλαδή, η βλάβη στον εγκεφαλικό στέλεχος ισοδυναμεί με εγκεφαλικό θάνατο και αυτό είναι θάνατος του ατόμου. Μάλιστα. Δηλαδή, τι από όλα αυτά είναι. Μάλιστα. Ναι. Αν ρωτήσετε έναν συνάδελφό μου γιατρό, πού κατατάσσετε την ιατρική επιστήμη, αν του πείτε πού κατατάσσετε την ιατρική επιστήμη, θα σας πει απερίφραστα στις θετικές επιστήμες. Ναι. Κάποιος συνάδελφος μου υπέβαλε και εμένα το ίδιο ερώτημα και του είπα, εάν η ιατρική επιστήμη είναι θετική επιστήμη, τότε η ψυχή πώς αποδεικνύεται, η ψυχή του ανθρώπου, πώς μπορούμε να την πιάσουμε την ψυχή του ανθρώπου. Η ιατρική επιστήμη δεν είναι ούτε θετική ούτε θεωρητική. Άπτεται και των δύο κλάδων, και της θεωρητικής και της του θετικής. Του ανθρώπου. Γιατί αφού ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ολότητα, αδιάσπαστη, και όταν διασπαστεί αυτή, τότε μιλάμε για θάνατο. Και καταλήγει αυτό το συμπέρασμα να το σχολιάσω και να το δραστηριοποιήσω. Από τη στιγμή που διαπιστωθεί θάνατος του εγκεφαλικού στελέχου, το άτομο θεωρείται νεκρό. Πέστε μας, κύριοι επιστήμονες. Το ίδιο είναι θεωρείται και είναι νεκρό. Δηλαδή το θεωρούμε νεκρό εντός εισαγωγικών, είναι δεν είναι νεκρό, το κάνουμε νεκρό για να εκμεταλλευτούμε τα όργανα. Και οποιοσδήποτε θεραπευτικές ενέργειες είναι άσκοπες. Άλλο αυτό θέμα. Ναι. Αν αποτέλεσμα φέρνουν ενέργειες θεραπευτικές του ασθενούς. Δηλαδή ένας βαριά ασθενής είναι και νεκρός. Αλόκοτα πράγματα ακούμε από αυτά τα κείμενα. Ναι, λοιπόν, στην περίπτωση του εγκεφαλικού θανάτου έχουμε, όπως είπαμε, έναν ασθενή ο οποίος βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Διαπιστώνουμε με τα κριτήρια αυτά ότι οι βλάβες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές
Και η πείρα μας λέγει και μας διδάσκει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις φαρμακευτική αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάποια θεραπεία στον ασθενή αυτό με τα ήδη υπάρχοντα, φάρμακα. Με τα ήδη υπάρχοντα, ναι. Οι έρευνες δεν στρέφονται. Οι έρευνες δεν στρέφονται προς τα εκεί. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι με τον λεγόμενο εγκεφαλικό θάνατο μπορεί να βελτιωθούν με κάποιο φάρμακο. Οι έρευνες νομίζω ότι δεν πάνε προς τα εκεί. Διότι στιγμής... Μα εδώ κάνει θαύματα η επιστήμη και δεν μπορεί να βρει τρόπο να βελτιώσει τον εγκεφαλικό στέλεχος. Αυτό στέλεχος. Είναι κάτι το... Άρα είναι κάτι δόλο στη μέση. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Γιατί να μην στρέφουν τις ερεύνες και να πούνε εμείς δεν φωνεύουμε το άτομο λέγοντας, δηλαδή εντός εισαγωγικών, ότι είναι κλινικά νεκρό. Τι πάει από την κλινικά νεκρό, είναι όταν δεν έχει το πνεύμα μέσα του. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στην περίπτωση αυτή του εγκεφαλικού θανάτου, με τα κριτήρια αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ, γνωρίζουμε οι γιατροί ότι οι άρρωστοι αυτοί θα καταλήξουν αργά ή γρήγορα στο μοιραίο. Ο θάνατος δηλαδή είναι επιθύρες. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι υπάσχοντες από τον λεγόμενο εγκεφαλικό θάνατο βρίσκονται πλέον μέσα στην διαδικασία του θανάτου. Ετοιμοθάνατοι. Είναι όχι όμως και νεκροί. Όχι βέβαια. Είναι μέσα στην διαδικασία του θανάτου, που αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έτσι καταγραφή, μια σταδιοποίηση του θανάτου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ειδικό σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε καταστροφή της παύση της εγκεφαλικής λειτουργίας, στη συνέχεια έχουμε παύση της αναπνευστικής λειτουργίας και επακόλουθα έχουμε παύση της καρδιακής. Δηλαδή αυτά είναι ορισμένα στάδια τα οποία ακολουθούνται, αλλά εμείς οι γιατροί παρεμβαίνουμε και δεν αφήνουμε να ολοκληρωθεί ο θάνατος. Δεν αφήνουμε τον άρρωστο να αποβιώσει. Αλλά στην φάση που έχουμε το πρώτο στάδιο του θανάτου, ακριβώς παρεμβαίνουμε εκεί, αναστέλουμε και αναχαιτίζουμε το θάνατο με το άλοθη. Να το πείτε πιο καλά. Σκοτώνουν δηλαδή. Προσέξτε να δείτε. Φωνεύουν τον ασθενή για να πάρουν ζωντανά τα όργανα. Πώς γίνεται ο φαύλος κύκλος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Σταματάμε την διαδικασία του θανάτου λέγοντας ότι εμείς αυτή τη στιγμή θεραπεύουμε. Κάνουμε κάποια θεραπευτική ενέργεια. Διότι αν δεν κάνουμε την διασωλήνωση ενός ετοιμοθάνατου, θα υπάρξει ο κίνδυνος από τον εισαγγελέα να έρθει και να μας πει: εσύ δεν έκανες ό,τι έπρεπε, δεν του πέρασες τον σωλήνα. Άρα συνεπώς είσαι ένοχος για την αναπνοή. Είσαι ένοχος. Στη συνέχεια λοιπόν, και ενώ παρατείνεται η κατάσταση αυτή του ασθενούς, παρατείνεται η κατάσταση διότι επισκοπώ την σωτηρία του ασθενούς μπήκε ο τραχείος σωλήνας, μπήκε στον αναπνευστήρα, στο μηχάνημα της τεχνητής υποστηρίξης της αναπνοής. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες ανανύψεως του αρρώστου αυτού, κατά την σκέψη, την άποψη. Συγγνώμη, ναι. Μετά από την πάροδο ορισμένου χρόνου και με τα κριτήρια αυτά, ο εισαγγελέας δίνει άφεση στον ιατρό, επιτρέποντας την αφαίρεση αμαρτιών. Άφεση αμαρτιών, δηλαδή. Ναι. Επιτρέποντας την αφαίρεση αυτών των οργάνων, διότι τότε λέει είναι νεκρός πλέον ο άρρωστος. Αλλά προσέξτε με, ένας άνθρωπος ο οποίος διασωληνώθηκε, τον έβαλαν στον αναπνευστήρα για λόγους θεραπευτικούς. Ήταν ήδη γνωστό ότι αυτά τα αντανακλαστικά απουσίαζαν όταν εξετάστηκε στο εξωτερικό ιατρείο. Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι ο άρρωστος αυτός είναι σε τόσο βαριά κατάσταση και συνεπώς η μόνη θεραπεία ήταν να του χορηγήσουμε τον αναπνευστήρα. Και ως εκ τούτου μπήκε στο μηχάνημα. Δεν δικαιολογείται, συγγνώμη, δεν δικαιολογείται συνεπώς να υποστηρίξει κάποιος ότι ναι μεν μπορεί να τον βάλουμε στο μηχάνημα, αλλά και υποθεραπείαν να του αφαιρέσουμε τα όργανα. Αυτό είναι τραγελαφικό. Δεν μπορεί δηλαδή, ενώ η θεραπεία έχει εφαρμοστεί και συνεχίζεται, να πούμε ότι σε αυτή τη φάση με αυτά τα αντανακλαστικά πάρτε τα όργανα. Ανακόπτουμε τη θεραπεία για να φωνεύσουμε, ναι, για να πάρουμε τα όργανα. Ναι. Αυτό όπως δεν γίνεται. Βρήκαν τον ωραίο όρο διακοπή τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης, που είναι ένας φόνος 1000%. Ναι, όλα είναι αλληλένδετα. Και η διακοπή τεχνητή της εγκυμοσύνης και η διακοπή της ζωής. Η διακοπή της ζωής εν ονόματι της προσφοράς των οργάνων. Όπως επίσης και η ευθανασία. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, δεν διαχωρίζονται το ένα από το άλλο. Θα ήθελα, γιατρέ, να μας πείτε κάποιες αποδείξεις ότι ο κλινικά λεγόμενος νεκρός που έχει πάθει βλάβη το εγκεφαλικό στέλεχος
Έχει σημεία ζωής. Ναι, το ότι έχει σημεία ζωής αυτό είναι... Ότι δει, δηλαδή. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Έχει νεφρική λειτουργία, έχει υπατική λειτουργία, έχει και αντανακλαστικά. Έχει και πεπτική λειτουργία. Δηλαδή, τι αντανακλαστικά. Λοιπόν, υπάρχουν... όταν, λειτουργούν τα νεφρά. Λοιπόν, τα νεφρά λειτουργούν ασφαλώς. Έχει διούρηση. Έχει ούρηση. Έχει αφόδευση. Έχει αφόδευση. Έχει... Ένα πτώμα κάνει αυτά τα πράγματα. Μα είναι ποτέ δυνατόν να μιλάμε για πτώμα. Τι άλλο έχει, για είναι δυνατόν να μιλάμε για πτώμα με φυσιολογικές εξετάσεις. Με, ας πούμε, με αφόδευση, ούρηση. Με αφόδευση, ούρηση, με αρτηριακή πίεση. Κυκλοφορία αίματος. Με κυκλοφορία αίματος. Βλέπουμε ότι έχει πίεση αυτός ο άνθρωπος. Τα πτώματα έχουν πίεση. Τα πτώματα έχουν διούρηση. Τι άλλα, τα ανακλαστικά έχει που είναι του ζωντανού οργάνου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ ο νόμος αυτός αναφέρει μία σειρά αντανακλαστικών τα οποία πρέπει να απουσιάζουν. Ναι. Έτσι, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να έχει αυτά και αυτά και αυτά τα αντανακλαστικά, ναι, για να θεωρηθεί ως εγκεφαλικά νεκρός. Μάλιστα. Δεν αναφέρει όμως τα αντανακλαστικά εκείνα του λεγόμενου μυελικού αυτοματισμού και τα οποία εμφανίζονται σε παθολογικές καταστάσεις. Ποια είναι τα αντανακλαστικά του μυελικού αυτοματισμού? Είναι το λεγόμενο σημείο Μπαμπίνσκι. Είναι τα δερματικά αντανακλαστικά. Τι σημαίνει Μπαμπίνσκι? Το σημείο Μπαμπίνσκι είναι, ερεθίζουμε το πέλμα, ναι, ερεθίζουμε το πέλμα και βλέπουμε ότι τα δάκτυλα του ποδός εκτείνονται. Ναι. Ναι. Και επίσης το πόδι επαναφέρεται, κάνει την κάμψη. Κάμπτεται. Ρωτώ εγώ, την κοιλία. Μπορεί αυτές οι κινήσεις να είναι αυτόνομες? Δηλαδή κάνει ένα δαιμόνιο, κάνει τις κινήσεις. Λοιπόν, ή καμία ηλεκτρική ενέργεια, ή υπάρχει μέσα, ναι, ακόμα η ψυχή η οποία αντιδρά? Μα σαφέστατα υπάρχει η ψυχή η οποία αντιδρά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βλάβει στον εγκέφαλο η ψυχή του ανθρώπου φεύγει. Αφού έχουμε αυτά τα σημάδια εκείνα που δηλώνουν το φαινόμενο της ζωής. Τι άλλο το φαινόμενο της ζωής είναι η καρδιακή λειτουργία, είναι η αναπνευστική λειτουργία, είναι η υπατική λειτουργία, η νεφρική και η λειτουργία του καστρατερικού σωλήνος. Τα πάντα. Λοιπόν, τι λείπει, τι απουσιάζει δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους? Απουσιάζει η εγκεφαλική λειτουργία. Μάλιστα. Απουσιάζει η ανταπόκριση σε ορισμένα ερωτήματα που τους θέτουμε εμείς, βλέπουμε ότι δεν αντιδρούν, δεν μας απαντούν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχοντας όλη αυτή την πλειάδα των συμπτωμάτων ζωής και απλώς και μόνο μη έχοντας την εγκεφαλική του λειτουργία, ότι ο άνθρωπος αυτός πλέον είναι νεκρός και άψυχος. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να λεχθεί, διότι έχουν αντανακλαστικά, διότι τους παίρνουμε αίμα και βλέπουμε τις εξετάσεις τους. Έχουν αναπνευστική λειτουργία. Α, σημειωθεί το δε ότι για να γίνει αφαίρεση των οργάνων, οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται νάρκωση. Νάρκωση όμως όχι με την έννοια της γενικής αναισθησίας, της ολικής ναρκώσεως. Δίδεται η λεγόμενη μειοχάλαση. Τους δίνουμε μειοχάλαση για να χαλαρώσουν εμείς και να μπορέσουμε εύκολα να αφαιρέσουμε τα όργανα. Αλλά η μειοχάλαση είναι μέρος της ναρκώσεως. Μπορεί ένα πτώμα να έχει τόνο στους μυς? Μα αυτό ας το σκεφτεί ο καθένας και ας δώσει την απάντησή του. Γιατί όταν το σφάζουν κλωτσάει ο μυς? Ας σκεφτεί ο καθένας να δώσει την απάντησή του. Και τα έντερα και το σύφος. Ναι, και ας μας πούνε εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ισοδυναμείται με τον πλήρη θάνατο, ας μας πούνε τέλος πάντων έξω από τα δόντια. Θεωρούν ότι είναι άψυχος αυτός ο άνθρωπος όταν του αφαιρούν τα όργανα. Είναι άψυχος αυτός που έχει αντανακλαστικά, αυτός που έχει πίεση, αυτός που έχει αναπνοή, αυτός που έχει αφόδευση, αυτός που έχει διούρηση. Είναι πτώμα? Να το ξεκαθαρίσουμε επιτέλους, να ξέρουμε περί τίνο συζητάμε. Και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι σοβαροί επιστήμονες, όπως είναι ο Εμμανουήλ Παναγόπουλος που ανέφερα και πριν, άμεσος επίκουσος καθηγητής χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος λέγει μαζί με εσάς ταυτίζεται, ο όρος εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι παρά μια παραπλάνηση. Μα είναι παραπλανητικός, σαφέστατα παραπλανητικός όρος. Τι σχέδιο, είναι αντιεπιστημονικός όρος. Και μάλιστα θα έλεγα ψευδός μπορούμε να τον, μπορεί να ισχυριστεί αυτός που τον χρησιμοποιεί ότι και φυσικά, κατοχυρώνεται λέει, δια εδώ, της επιστήμης του. Εφευρέθη για να μην υπάρχουν ηθικοί δισταγμοί και αντιρρήσεις στην κατακριούργηση. Ασφαλώς, βεβαίως, ναι, αυτό είναι. Του βαρέως ασθενούς. Ασφαλώς, αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος, διότι, κοιτάξτε, εδώ διαπιστώνουμε ότι έχουμε μία αδυναμία. Ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα στον ασθενή. Ανθρωπίνος. Λοιπόν, ανθρωπίνος.
Ναι, βέβαια. Τη στιγμή βέβαια, εκείνη. Ναι, ας μην κρυβόμαστε, οι συνάδελφοί μου γιατροί το θαύμα το αποκλείουν. Δηλαδή, μόνο αυτό που κάνουν οι ίδιοι το θεωρούν θαύμα. Έξω από εκείνους δεν γίνονται θαύματα. Ναι. Και η σημερινή εποχή δεν ευνοεί, είναι βέβαια. Θαύμα μεταμόσχευση, βέβαια. Δεν είναι θαύμα, θαύμα να σώσουμε τον άνθρωπο ναι, που τον δημιουργούν. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, έχουμε κανένα παράδειγμα ανθρώπου που παρατείνεται η ζωή του, που τον θεωρούν κλινικά νεκρό? Ναι, έχουν αναφερθεί, τα έχω και δείξει τηλεόραση, περιστατικά τέτοια, άνθρωποι οι οποίοι επί 4-5 χρόνια θεωρούνται κλινικά εγκεφαλικά νεκροί, ξαφνικά άνοιξαν τα μάτια τους και κουβέντιασαν και επανήλθαν, ναι. Γιατί ήταν ζωντανοί. Αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά απλώς ασθενείς. Ναι. Και εδώ μου δώσατε κάποιο στοιχείο και σας ευγνωμονώ για αυτό, κάπως με ενημερώσατε σφαιρικά. Η Νάνση Μπέθε Κρουσάν, Αμερικανίδα, ήταν 8 χρόνια ακόμα. Ναι, ήταν 8 χρόνια. 8 χρόνια η ψυχή δεν είχε βγει να ήταν για την κάσα και το χώμα. Μάλιστα. Ώστε να ισχύει χούσκι και ισχού να απελεύσει. Μάλιστα. Τότε ισχύει αυτό. Μάλιστα. Θα ήθελα να μας πείτε, ας πούμε, από πλευράς νευροφυσιολογίας, ποιος είναι ο ορισμός του θανάτου. Λοιπόν, νομίζω ότι ο προσφορότερος ορισμός του θανάτου είναι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει ως οριστική πάυση του φαινομένου της ζωής την απουσία πάσης εσωτερικής αντιδράσεως σε εξωτερικά ερεθίσματα. Νομίζω ότι αυτός ο όρος είναι περιληπτικός, περιεκτικός και σαφώς καθοριστικός. Δείχνει δηλαδή ξεκάθαρα πώς μπορούμε νευροφυσιολογικώς να ορίσουμε το θάνατο. Όταν δεν έχουμε εσωτερική αντίδραση σε εξωγενές ερέθισμα, τότε αυτό πιστοποιεί τον θάνατο. Μάλιστα. Εσωτερική αντίδραση, η απουσία εσωτερικής αντιδράσεως σε εξωγενές ερέθισμα. Λοιπόν, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Παπική όπως τη λέμε εμείς, γιατί είναι Εκκλησία του Πάπα, δεν είναι Εκκλησία ελεύθερη και δημοκρατική. Ναι. Ποια θέση έχει πάρει σε αυτή το θέμα των μεταμοσχεύσεων? Ναι, ίσως το γνωρίζετε καλύτερα από μένα είναι το θέμα αυτό. Έχει εκδώσει μάλιστα και η Αγία Έδρα μια διακήρυξη και χαρακτηρίζει ως υψίστη χριστιανική πράξη την δωρεά, την προσφορά των νηστών και των οργάνων. Η Παπική Εκκλησία ταυτίζει την προσφορά των οργάνων με την θυσία του Χριστού επί του Σταυρού. Νομίζω σε κάποιο... Είναι δυνατόν αυτό να γίνει, γιατρέ? Μα εσείς δηλαδή, να μας πείτε. Δεν μου λέτε το κάμανε μεταμόσχευση από τον Χριστό? Α, εδώ έχουμε κάτι το συγκλονιστικότερο. Βέβαια, ναι. Το άλλο λένε ότι είναι, έχει παραλληλισμό με τη Θεία Κοινωνία. Τι ναι, τρώμε, μα, εκεί θα φτάσουμε. Νεφρό του Χριστού τρώμε ή ένα κομματάκι από το αίμα? Φτάσουμε στο σημείο να λένε αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τις μεταμοσχεύσεις, να μας λένε ότι όπως ακριβώς η Εκκλησία όταν πηγαίνουμε και μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού, κατά τον ίδιο τρόπο και όταν πηγαίνει ένας και δίνει, προσφέρει το όργανό του, είναι σαν να κάνει θεία μετάληψη. Και απέστε με σας παρακαλώ, είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα? Μπορεί να παραλληλήσουμε τη μεταμόσχευση με τη θεία μετάληψη? Είναι δυνατόν αυτό ποτέ? Είναι τουλάχιστον βλασφημία και αποδεικνύει άγνοια της θεολογίας, της χριστολογίας, της θεανθρωπολογίας. Γιατί ο Χριστός απέθανε επί Σταυρού εκουσίως, δεν του έκανα μεταμόσχευση, δεν έθραυσαν ωστόν ούτε νετρίβια αυτού, ούτε απέκοψαν κομματάκι από το σώμα του, γιατί άμυνα αρτιμελές ακέραιον. Και ο Κύριος απέθανε για να μας δώσει εμάς ως ιατρός. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος γιατρός δεν είναι ο οποιοσδήποτε επιστήμονας. Είναι άνθρωπος του σώματος και των ψυχών. Ο Χριστός είναι ο αρχίατος, όπως λέει και ο Οριγένης και οι άλλοι πατέρες. Γιατί θεραπεύει και άνευ φαρμάκων. Βεβαίως. Και εξ αποστάσεως. Με μόνο τον λόγο. Θεραπεύει ασθενείς, ανέστησε νεκρούς κλπ. Ενώ η επιστήμη ιατρική, βέβαια δεν θέλω να υποτιμήσω, συνήθως στηρίζεται στην στατιστική, αν πέτυχε ένα φάρμακο ή δεν πέτυχε. Ο Χριστός δεν κάνει αυτές τις δοκιμές. Μάλιστα. Με τον λόγο θεραπεύει. Ναι. Και ο Κύριος έρχεται να γίνει κοινωνός μαζί μας, όχι ως τμήμα, όχι ως μέλος μεταμοσχεύσιμων, αλλά ως ολότητα κοινωνούμε τον όλο ψυχοσωματικό Ιησούν μαζί με την θεότητα των όλων θεάνθρωπων. Και ο Κύριος από αθνίσκοντας απεθαίνει αντί ημών, να, ότι δεν έχουμε θάνατο για ζωή. Ο Κύριος ανασταίνεται, είναι νικητής του θανάτου. Δεν έχει καμία δυνατότητα κανείς να παραλύσει το γεγονός αυτό με τις μεταμοσχεύσεις. Τις μεταμοσχεύσεις πεθαίνει ένας και αν τον αναστήσει ο Κύριος για την αιώνια ζωή ανασταίνεται. Πεθαίνει ο ένας, δείχνει να ζήσει ο άλλος και
πώς θα ζήσει. Είναι δυνατόν να ζήσει αιώνια κανείς σε αυτόν τον κόσμο? Να, και αξίζει έστω και 10 λεπτά να έχει ζωή ακόμα ο άνθρωπος, ο βαριά ασθενής, ο κλινικά λεγόμενος νεκρός, ο κεφαλικό νεκρός? Έχει κανείς δικαίωμα να καταργήσει την ζωή, αφαιρέσει την ζωή βαρέως ασθενούς, έστω για να δώσει μια αμφισβητούμενη ζωή σε κάποιον άλλον? Ναι, εγώ θα έλεγα ότι εμείς οι πιστοί που μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού η ζωή είναι αιώνιον. Από την άλλη μεριά, εκείνοι οι οποίοι μεταμοσχεύουν τα όργανα δεν είναι η ζωή αιώνιον, είναι η ζωή πρόσκαιρο. Δεν ξέρουμε και πόσοι ζουν από αυτούς που παίρνουν τα όργανα. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνεται κανένας παραλληλισμός. Και νομίζω είναι ότι είναι πλασφημία, είναι, όχι, ναι, είναι φοβερό τόλμημα το να ισχυριστεί και να πει κάποιος κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, γιατρέ, δεν είστε μόνος στον αγώνα αυτό. Α, πολύ ευχαριστώ. Είδαμε και τον αναπληρωτή επίκουρο καθηγητή, τον κύριο Παναγόπουλο, τον ομονή Παναγόπουλο. Έχουμε εδώ και ένα νομικό σε ένα άρθρο έγκριτο, σε ένα περιοδικό έγκριτο, τον νομικό Γρηγόρη Γαλάνη, ο οποίος πολύ, ας πούμε, προβληματίζεται και ταυτίζεται με τα δικά σας επιχειρήματα. Μεταμοσχεύσεις και θάνατος. Σκοπιμότητα, υποσχέσεις ή ευθύνη. Και εδώ έρχεται να καταλογίσει βαρύτερες ευθύνες. Αφού, όπως αποδείξατε με τη σύντομη σας αναφορά, δεν είναι νεκρός αυτός του οποίου τα παίρνει. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε έναν άνθρωπο ως πτώμα στιγμή κατά την οποία έχει διούρηση, αφόδευση, αρτηριακή πίεση, αναπνευστική λειτουργία, αιματική αναπνοή, έχει, πώς το λένε, κυκλοφορία αίματος. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε αντανακλαστικά, ναι. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε αυτόν τον άνθρωπο ως πτώμα? Εάν μπορεί κάποιος να έρθει και να με πείσει, να μου πει ότι το πτώμα είναι και υπό αυτά τα συνθήκα πτώμα, τότε εντάξει. Επομένως, δεν είναι μία πάτη ο νόμος, οι γνωμοδοτήσεις του και εσύ κλπ. Μια πάτη ότι είναι πτωματικές μεταμοσχεύσεις? Όχι μόνο δηλαδή είναι απάτη. Παίζουν, ας πούμε, την όχι ζωή μόνο είναι απάτη, και τον θάνατο. Αλλά είναι παρένεσης προς δολοφονία. Είναι παρένεσης και παρακίνησης. Αυτός ο νόμος είναι παρένεσης και παρακίνησης προς δολοφονία. Επομένως, σε κάθε μεταμόσχευση έχουμε και μια αντίστοιχη δολοφονία. Για μια αμφισβητούμενη ζωή. Εγώ δεν διστάζω να το πω. Εγώ το λέω, ναι, έχουμε μια δολοφονία ενός ανθρώπου. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό να το πω. Δηλαδή, αυτό. Το αγαθόν της ζωής, έστω και αν είναι τραγική κατάσταση του βαρύ ασθενούς που θέλει, ναι, αναπνευστική στολή, αναπνευστική. Εδώ έχουμε ένα έγκλημα καθοσιώσεως πλέον. Ναι. Είναι η γνωστή Ιησουίτη κοινότροπη, ο σκοπός, ναι, αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός δηλαδή της ευθανασίας αγιάζει το μέσον της θεραπείας. Και είναι δυνατόν να δεχτούμε εμείς ποτέ αυτό το πράγμα, να μας θεωρούν εμάς υποχρεωτικά δότες? Ναι, ο νόμος αυτός βρίσκεται εν εξελίξη, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Αυτό είναι ένα μελλοντικό σχέδιο. Έχει ψηφιστεί βέβαια, είναι έτσι όπως το διαβάζετε, αλλά ακόμα θα γίνει αυτό. Ότι ισχύει αμέσως με τη δημοσίευση. Α, μάλιστα, ναι. Όπως και άλλος ο νόμος. 4, 5, 8, 83. Μάλιστα. Ο νόμος του 83, ναι, λοιπόν, είναι σε ισχύ, είναι νόμος. Και είναι δυνατόν να είμαι εγώ και εσείς και οποιοδήποτε υποψήφιος δότης χωρίς να, ναι, το ξέρουμε? Ναι. Χωρίς να έχω ελευθερία να πω, κύριε, δεν, ναι, θέλω. Εδώ... Και έπειτα, να πω εγώ έστω δεν θέλω να είμαι δότης. Ποιος με ακούει? Ποιος θα με υπερασπίσει? Ναι. Αν βρεθείτε, να σας πω κάτι, αν θα βρεθείτε εσείς οποιοδήποτε σε μια χώρα της αλλοδαπής. Ναι. Έτσι, και αυτός πάθει ένα τροχαίο ατύχημα και εκεί διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός θάνατος. Μήπως θα στείλουν ερώτημα από εκεί εδώ, αν εσείς θέλατε ή δεν θέλατε να είσαστε. Και ποιο θα ρωτήσουν. Επομένως, οπαδίσουμε σε μια κατήσχηση ενός νόμου, ο οποίος είναι απάνθρωπος. Προδικάζει και, ναι, καταδικάζει τους πάντες να γίνουν δότες, δηλαδή να φωνευθούν. Ναι. Αγαπητοί τηλεθέτες, είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοιο πράγμα? Δηλαδή, να υπογράψουμε ευθανασία μας και αυτοκτονία μας, αν το δεχτούμε αυτό? Ποιος μας ενημέρωσε για αυτόν τον νόμο? Τέλος πάντων, η Βουλή δεν ξέρουμε τι κάνει. Γιατί δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται. Μήπως για να εξυπηρετήσουν κάποια, θα λέγαμε, οικονομικά κέντρα, γιατί ανακαλύψαμε τελευταία και γράψαν εφημερίδες και κάποιοι νομικοί παράγοντες αντέδρασαν για σκάνδαλα εμπορευματοποιήσεως των οργάνων του ανθρώπου. Αυτά είναι γνωστά, έχουν δημοσιευθεί. Ακρίβηναν τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων, αλλά τα ανταλλακτικά μπορεί είναι χρυσορυχείο. Είναι δισεκατομμύρια, θα λέγαμε. Για όνομα του Θεού που καδίσαμε. Φυσικά, δεν μας παίρνει ο χρόνος, γιατρέ μου, να αναλύσουμε με πληρότητα το θέμα αυτό.
Και έχουμε ηθική υποχρέωση και σαν εκκλησία να ενημερωθούμε και ανάλογα να πούμε, κύριοι, εμείς θέλουμε έτσι να είμαστε ή αλλιώς να είμαστε. Έχει κανείς δικαίωμα όταν αποθάνει ο συγγενής μας να τον κομματιάσουν? Ποιος σεβασμός είναι απέναντι του σώματος, απέναντι αυτής της κηδείας, λέγαμε? Αντί να πηγαίνουμε να κλάψουμε τον νεκρό, θα λέμε πάρτε κομμάτια, δώστε κατοίκον διανομή στα νοσοκομεία. Ναι, θα... Και μάλιστα άνευ της συγκαταθέσεως και της θελήσεως του υποψηφίου δότη, σύμφωνα με τον νόμο, αφού είναι πάντες δότες. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε, βέβαια ήδη συμπληρώθηκε η ώρα, δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά να πούμε δύο λόγια. Υπάρχει τέλος πάντων καμία νομική ευθύνη σε αυτό το έγκλημα, σε αυτόν τον φόνο? Τι λέτε εσείς? Έχουν ευθύνη οι γιατροί, ναι ή όχι? Οι γιατροί έχουν βεβαίως ευθύνη, διότι δολοφονούν. Θα πιάνει ο εισαγγελέας αν δεν έκανε μεταμόσχευση? Ναι. Και δεν τον πιάνει όταν έκανε μεταμόσχευση που σκότωσε? Και μάλιστα χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το θέλει. Ναι, εδώ προσέξτε, γίνεται μία αλληλοκάλυψη. Δηλαδή οι γιατροί καλύπτουν την παρανομία των νομικών και οι νομικοί καλύπτουν την παρανομία των γιατρών. Και ρωτώ τώρα εγώ, δεν υπάρχει ευθύνη για τον δότη? Δεν υπάρχει ευθύνη για τον λήπτη? Ευθανασία θα έχουμε, αυτοκτονίες θα έχουμε, θα τον φάμε τον άλλο για να ζήσουμε θα έχουμε? Ποια λογική θα εφαρμόσουμε τέλος πάντων σε αυτή την κοινωνία? Εδώ για τα ζώα έχουν βγάλει νόμους και άθρα και σύνταγμα δικαιώματα των ζώων. Χτύπα ένα ζώο, θέλω να φυλακεί. Δηλαδή σκότωσε έναν άνθρωπο που θα πάρει σε πένους. Ποια λοιπόν είναι αυτή η εφεύρεση, ο εμψυχρό θάνατος να θεωρείται με το εισαγωγικών δήθεν ότι είναι ευεργεσία? Και έπειτα θα έλεγε κανείς ότι εκτός από το νομικό αυτό θέμα που εμείς δεν το ανακοινήσαμε και δεν το ερευνήσαμε, υπάρχει θέμα συνειδήσεως, ευθύνη λοιπόν για φόνο, ευθύνη για την προστασία του αγαθού της ζωής. Το Σύνταγμα προστατεύει την ζωή. Στο άρθρο περιπίν, στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του Συντάγματος, λέει πάντες οι ευρισκόμενοι εντός της ελληνικής επικρατείας και φυσικά και στα άλλα κράτη, όπως έχουμε τις διεθνείς συμβάσεις, απολάβουν απολύτου προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας. Ποια προστασία, κύριε, έχουμε, κύριε της Βουλής? Ποια προστασία της ζωής έχουμε όταν μας έχετε ως πρόβατα προσφαγήν? Με τον νόμο, που ξαναλέγω, 1383 του 83 νόμο, άθρον 7 παράγραφος 2, ότι είμαστε, θέλουμε, δεν θέλουμε, δότες. Και θα μας φάξετε που το αποφάνουμε. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά αυτά τα πράγματα? Και ας καταλήξουμε στις ταυτότητες, όπως ακούσαμε και δείξαμε σε άλλες εκπομπές. Στις ταυτότητες υπάρχει το Διός ως 18 στοιχείων, δηλαδή δωρητής των οργάνων σώματος που το έχουν δήθεν ως προαιρετικό. Και ποιος μας εγγυάται ότι οι νέοι, γέροι, μεγάλοι, μικροί που θα έρχονται να συμπληρώσουν το δελτίο ταυτότητας δεν θα πέφτουν στην παγίδα, να τους λένε κάποιοι ευπρόσωποι και κοπελίτες κλπ. Που θα σταγηνεύουν? Τώρα για το Χριστούλη μας που ζητάει αγάπη και λοιπά, να είμαστε αλλήλων μέλη και λοιπά, δέχεστε όταν πεθάνετε που θα γίνετε χώμα να σας πάρουν, ας πούμε, τα όργανα? Θα πούνε ναι, θα πούνε όλοι. Μα δεν θα γνωρίζουνε, θα δεχθούνε εκείνη τη στιγμή που είναι να πάρουν την ταυτότητα, που είναι θέλεις να γίνεις να δονείς και τα όργανα σου όταν θα έχεις πεθάνει. Θα πούνε ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Επομένως, για να καταλήξουμε ξεκινήσαμε από θεολογία και πρέπει να καταλήξουμε πάλι σε θεολογία, γιατί νομίζω εγώ ιατρική, αφού εξετάζει τον άνθρωπο. Μα γι' αυτό είναι λειτουργήμα, διότι άπτεται και του υλικού και του ψυχικού. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτύπαρκτος, αυτόματι γέννες και λοιπά, αυτό είναι ένα παραμύθι, όπως δέχεται φυσικά η αληθινή επιστήμη. Αφού είναι πνευματοϊλικό και αφού είναι δημιούργημα κατ' εικόνα του Θεού, επομένως, και αφού ο Θεός επαινεί την ιατρική γιατρία, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Ιατρό, δώσ' το απόν. Ναι, και αυτό, και λέγει, ο Θεός έκτισε επιστήμη και ο Θεός, το λέω στην απλή γλώσσα, ευλόγησε των ιατρών, ενδοξάζεται εν αυτής και έκτισε εκ γης φάρμακα, γιατί αυτός εδώ και την εφευρετικότητα. Βέβαια, η εφευρετικότητα είναι μαχαίρι, μπορεί να σφάζει το μαχαίρι, πρέπει να εξυπηρετεί. Όλη αυτή τη δύσιο συνοτροπία που εντοπίζει τη ζωή στον εγκέφαλο εκεί μόνον. Και εκεί και μόνο και αγνοεί την καρδιά, είναι, όπως πολύ καλά εσείς έχετε δημοσιεύσει σε πολλά σας άθρα, είναι μια παρέκκληση, μια ψευτοθεολογία, μια λανθασμένη ανθρωπολογία. Εκτός. Δεν είναι η ψυχή του ανθρώπου στις εγκεφαλικές λειτουργίες, γιατί ταυτίζεται με τον ηλισμό.
Η ψυχή, όπως πολύ καλά έχετε δημοσιεύσει και θα αναφερθούμε και σε άλλη ευκαιρία, η ψυχή λοιπόν εδράζεται στην καρδία. Και να τονίσουμε τούτο, ότι η ψυχή είναι, όπως αναφέρει και ο Νικόδημος Αγιορείτης στο εγχειρίδιο αυτό το συμβουλευτικό εγχειρίδιο περί καρδίας που αναφέρει της φυλακής της καρδίας, ότι η ψυχή είναι σαν ουσία στην καρδία, το λένε όλοι οι Άγιοι Πατέρες, και σαν ενέργεια παρούσα μέχρι και το τελευταίο κύτταρο και μόριο. Επομένως η ψυχή κινεί και ζωγονεί το σώμα και κανείς δεν έχει δικαίωμα να στερήσει το αγαθόν της ζωής. Οφείλει να το προστατεύσει. Θα μου επιτρέψετε μία. Θα ήθελα να μας πείτε μόνο δύο λόγια, μία σύνοψη αυτών και ένα μήνυμα στον. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μπορεί να μην είχαν τα τεχνικά μέσα, αλλά είχαν τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτά τα οποία είπανε δεν ίσχυαν μόνο στην εποχή τους, αλλά θα ισχύουν όσο ο άνθρωπος υπάρχει επί της γης. Ένα έχω να πω, ότι η ψυχή του ανθρώπου ταυτίζεται με την καρδιακή λειτουργία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει γεννηθεί και να είναι ζών και να μην έχει καρδιακή λειτουργία. Εν αντιθέσει, με περιπτώσεις γνωστές από την ιατρική επιστήμη, άνθρωποι, παιδιά, που γεννιόνται χωρίς εγκέφαλο και τα θεωρούμε ότι είναι ζωντανά, ότι έχουν ψυχή, διότι η καρδιά τους λειτουργεί. Συνεπώς, όπου καρδιακή λειτουργία, εκεί και ψυχή. Και ζωή. Και ζωή, ασφαλώς βέβαια. Μπορούμε να στηρούμε λοιπόν τόσα συνείδητα, αγαπητοί τηλεθεατές, στην ζωή. Να σας ευχαριστήσουμε, γιατρέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Που ήρθατε στην εκπομπή μας. Πιστεύουμε ότι δώσαμε μια κάποια σύντομη εισαγωγική ενημέρωση και θα υπάρξει περίπτωση να πούμε περισσότερα σε άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε. Χαίρετε.